Σε τέτοιο θέμα, ο φίλος μου ο Θοδωράκης. Θυμάστε την ελληνική ταινία, ο φίλος μου ο Θοδωράκης. Πολλές φορές έχω μπει και έχω κάνει και τέτοια θέματα όταν ήσουν έγκυος, αν θυμάσαι, και όταν γεννούσες. Και φυσικά και έχω κάνει και από αυτά. Μόνο στις γέννες μου, τέσσερις φορές κατάλαβα. Έχεις βάλει και τέσσερις δεν είναι λίγες. Και όχι μία, ούτε δύο φορές. Τέσσερις. Αλλά με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν. Να το ξανακάνω. Πραγματικά. Δεν το ξανακάνω. Μα ούτε εγώ. Συνεννοηθήκα. Τι λέμε μεσημεριάτικα, λες και υπάρχει τέτοια περίπτωση, τέλος πάντων. Αλλά μ' αρέσει που ξεκινήσαμε με χαμογελάκια, γιατί έτσι θα προχωρήσουμε. Η αγαπημένη ξεχωριστή τραγουδίστρια, Παύλα Κουμπάρα μου, πολύ λατρεμένη. Έχουμε αρκετά κοινά που δεν μας πιάνει το μάτι σας, αλλά πραγματικά αρκετά κοινά στοιχεία, παρότι είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες. Έδωσε συνέντευξη στο ραδιόφωνο Κοσμοράδιο στη Θεσσαλονίκη. Στον Τάσο Ριζόπουλο. Μας δώσανε λοιπόν ένα απόσπασμα. Η Κουμπάρα μου είναι μια γυναίκα η οποία όταν δίνει συνεντεύξεις πάει για να περάσει η ίδια καλά και να περάσει καλά και ο κόσμος. Δεν κάθεται δηλαδή να σου πει ένα, δύο, τον. Αλλιώς δεν δίνει. Όχι, δεν δίνει. Αν δεν πάει να δει, να απολαύσει, δεν δίνει. Απαντάει σε όλα. Εμείς απλά διαλέξαμε μερικά και εννοείται ότι πάντα το κάνει με πλατή χαμόγελο. Σ' αγαπώ, Νατάσα μου, και ναι, καλά σου είπε ο άνθρωπος. Καλά. Έκανες μέχρι με το Λιλάκα βιντεοκλιπ. Τι θα γίνει με τη Μενεγάκη, ποτέ εδώ συζητήσατε? Εμείς δεν χρειάζεται να συζητήσουμε. Αν μου πει σε χρειάζομαι, θα της πω σε χρειάζομαι. Θα της το τραγουδήσω όλα πάριο και θα είμαι εκεί. Αυτά. Μην το αποκλείσετε να το δείτε στο μέλλον. Να ακούσουμε την Κουμπάρα. Υπάρχεις γι' αυτό και ζω. Ανήκω σε σένα, ανήκεις σε μένα. Με κάνεις όλα να τα μπορώ να υπάρχω για σένα. Είναι καλά εκείνη την περίοδο. Αυτό για το βίντεο κλιπ το ξαναλέω, Νατάσα μου. Τους ακούς να λένε. Εγώ είμαι εδώ και είμαι πάντα το κορίτσι σου. Όποτε βρεις το τραγούδι, όχι για να τραγουδήσω, για να παίξω, εννοείται. Το σενάριο. Μα το σενάριο έχει να κάνει με το τραγούδι. Σωστό και αυτό. Αλλά προσπαθώ να σας φανταστώ. Ο κύριος Λιάγκας ήταν σαν σοφέρ. Ήταν στο βίντεο κλιπ. Όχι ακριβώς. Μου το έλεγε ο Γιώργη. Και θα λέει ότι εγώ τώρα κρύβομαι πίσω από αυτά. Και εγώ δεν κρύβομαι και μ' άρεσε στο βίντεο κλιπ. Όχι, το λέει γιατί. Δεν θέλω να παρεξηγούμε μια ερώτηση. Καλέ, όχι. Να αρχίσετε και πιάνεστε. Το κατάλαβα τι λες. Τηλεοπτικά και μου είπε σούπα. Σε παρακαλώ, Ελένη. Το λέει γιατί τον είδε να οδηγεί. Σου πω εγώ. Ναι, ότι οδηγούσε από την αρχή. Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, επειδή όχι, απλά κάνει τον εαυτό του και η Νατάσα είναι μια θαυμάστρια που τον ακολουθεί παντού. Πολύ καλό. Στο τέλο τα βρίσκουν και την πάει βόλτα με το φουσκωτό. Τέλεια. Μηχανές και ο 500. Μηχανές, τώρα το πήρατε. Τεκνοκάλε, ωραία, πολύ καλή. Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Ωραία, ο άνθρωπος αυτός είναι αυτός που είναι και κάνει τη θαυμάστρια. Εσύ τι θα μπορούσες να κάνεις, τις φίλες. Τι έκανε, ας πούμε, με την Γαρμπή όταν είχαν πει αυτό το υπέροχο ντουέτο του Φίβου, αρε Φίβο. Κάτσε ένα ντουέτο να παίξω στο βίντεο κλειδί. Τι έκανα, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Ήταν μαζί σε μια κατέκλα, ήταν πολύ έγκυο στο Τινατάσα. Και γυρνάγανε σαν να λέμε ήταν η καρέκλα εδώ. Ακόμα το θυμάμαι, έχουν περάσει 20 χρόνια και. Καθόταν αυτή η μία εδώ, η άλλη καθόταν εκεί. Ωραία. Ο σκηνοθέτης τους γύρνε για την καρέκλα και δεν τραγουδάγαν και λέγανε. Βάλε το τραγούδι, ρε μουτσουλά, μα ούρθει. Αυτό τι μου λέει. Αυτό δεν είναι. Ούτε. Τραγουδούσαν και οι δύο όμως, αυτό λέει. Έτσι η Ελένη. Σε πιάνω από. Είναι δύο φίλες. Δύο φίλες. Εντάξει, εγώ δεν τραγουδάω, αλλά άμα θέλουμε. Προκαλώ. Μέχρι και αυτό κάνω για σένα, Νατασάκι μου, αλλά δεν θα αντέξουν τα αυτιά σου, δεν πειράζει. Και στην καρέκλα γυρνάω. Και στην καρέκλα γυρνάω. Το θέμα είναι, θα τραγουδήσεις λίγο ή όχι. Είναι μια γυναίκα που δεν μου έχει πει ποτέ όχι, σε ό,τι έχει προκύψει στη ζωή μας, δεν θα της πω όχι ποτέ. Απλά και οι δύο για να ζητήσουμε κάτι μία στην άλλη πρέπει να είναι κάτι πραγματικά σημαντικό. Δεν μας ενοχλούμε. Έχουμε μια σχέση που οι άλλοι δεν μπορεί να την καταλάβουν. Ναι. Αυτά. Το κατάλαβα. Λοιπόν, αλλά αν βρεθεί το τραγούδι, εδώ είμαι. Μην το ξεχνάτε. Δυνάμωσε η Νατασούλα μου. Έλα, Δημητράκη μου. Σιγά σιγά. Έτσι. Και όπως εγώ θα ετοιμάζομαι να πάω σε διαφημίσεις, αλλά μην το πάρετε.